προσπάθεια. Κυρίες και κύριοι, πάμε στον επόμενο mentalist. Ακολουθεί, είναι ο Godfather και στη συνέχεια ο νεόφυτος. Οι δύο τελευταίοι mentalist για τη σημερινή περιπετειώδη βραδιά. Ο μυστηριώδης Godfather. Έτσι, εκεί τον κατατάσσω εγώ. Για να δούμε τι έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. The stage is yours. Την πρώτη μου παρουσίαση επηρέασα τις αισθήσεις σας. Ένιωσα πάρα πολύ περίεργα, γιατί εμείς καθ' όλη τη διάρκεια του πειράματος είχαμε τα μάτια μας κλειστά. Δεν βλέπαμε τι συνέβαινε γύρω μας. Οπότε όταν αισθάνθηκα αυτό το ένα χέρι να με χτυπάει στο δεξί μου ώμο, πραγματικά αισθάνθηκα περίεργα. Γιατί ήταν σαν να είναι κάποιος από πίσω μου. Όμως μετά με διαβεβαίωσαν όλοι ότι δεν υπήρχε κανένας πίσω μου. Οπότε από μόνο του αυτό είναι λίγο περίεργο. Θέλεις να σου πω ακριβώς τι ένιωσα? Ναι. Και σηκώθηκα. Τι ήταν αυτό? Ένιωθα βελόνες στον ποπό μου. Ο Godfather με εντυπωσίασε πολύ, γιατί ενώ δεν περίμενα τίποτα και ήταν όλα πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία και όλο μου έλεγε, αλλά και χαλάρος και χαλάρος και χαλάρος, κόντευα να με πάρει ο ύπνος, ξαφνικά άρχισα να νιώθω τσιμπήματα και πετάχτηκα, ήταν πολύ εντυπωσιακό και δεν το είχα ξαναδεί. Μου άρεσε πολύ. Ο Godfather είναι και λίγο θεατράλε. Ο τρόπος που μίλαγε στον Uri Geller ήταν έτσι παράξενο, ήταν σαν να κάνει θέατρο, σαν να ήταν πολύ προετοιμασμένος για όλα αυτά που είπε, με στόμφο, είχε αυτό το βλέμμα το μυστήριο που ταιριάζει σε έναν mentalist και νομίζω ότι ήταν εξαιρετικός. The Godfather's character is made in combination with his look, his long hair, what he's wearing, his eyes, the strong and sharp. And that kind of gives his character a credibility of a real mentalist. Απόψε θα ταξιδέψω σε μια μακρινή διάσταση, εκεί που δεν υπάρχει πόνος. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Godfather. 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 You know, I probably shouldn't be saying this. Ίσως δεν θα έπρεπε να το πω αυτό. You actually resemble to αλλά Rasputin. Η ομοιότητά σου με τον Rasputin είναι τρομερή. Now, what are we going to see? Τι θα δούμε από σένα απόψε? Yuri, σε πολλά πειράματα που έχουμε δει μέχρι σήμερα, απότερος στόχος ήταν η αποφυγή του πόνου. Εγώ, απόψε, θα προκαλέσω τον πόνο στο μέγιστο βαθμό και θα κάνω αυτό που ονομάζω No Pain. Okay, Godfather, the stage is yours. Καλησπέρα σας. Όπως θα θυμάστε από την πρώτη μου παρουσίαση, μέσω του φαινομένου της παράλληλης, πολυδιάστατης ύπαρξης, ταξίδεψα στον κόσμο των τριών και των δύο διαστάσεων, των δύο οπτικών διαστάσεων. Προσπάθησα να αγγίξω τις ψυχές όλων εσάς, αγγίζοντας κυριολεκτικά τις δύο κυρίες που είχα στη σκηνή μαζί μου. Απόψε θα ταξιδέψω σε μια μακρινή διάσταση, αξιοποιώντας το ίδιο φαινόμενο της παράλληλης πολυδιάστατης ύπαρξης, σε μια μακρινή διάσταση όπου ο σωματικός πόνος δεν υπάρχει. Παρακαλώ πολύ, μην επιχειρήσετε ό,τι δείτε απόψε στη σκηνή. Ας καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας. Καλησπέρα σας.
Όπως θα θυμάστε, στην πρώτη μου παρουσίαση χρησιμοποίησα δύο κυρίες, δύο ευαίσθητες ψυχές. Απόψε θέλω μία κυρία και ένα κύριο, δύο θαραλέες ψυχές. Και με μια πρώτη ματιά μπορώ να πω ότι είμαι Κώτα. Ο Μιχάλης και η Σόφη είναι κατάλληλοι. Ελάτε στη σκηνή μαζί μου. Ο θαραλέος. Γεια σου. Λάμπησα από ομορφιά. Παρακαλώ, πέρασε εκεί και με περίμενε. Θα σε καλά. Πίσω από το σκηνικό μου έρχομαι σε λίγο. Εδώ σε παρακαλώ. Ναι. Σόφη, θέλω να ανοίξεις τα μπακερακή και να πάρεις όποιο τσιγάρο θες. Δεν θα καπνίσω. Αυτό που ναι, θέλω να κάνεις... Πες και σε γυμνάστρια, δεν καπνίζει. Είναι να τον κρατήσεις κοντά στη φωτιά για να δημιουργήσουμε μία κάφτρα. Κράτησε το κοντά. Φύσηξε λίγο να δημιουργήσουμε την κάφτρα. Ακόμη λίγο. Φύσηξε ακόμη λίγο. Φύσηξε δυνατά. Να ανάψει καλά. Ακόμη λίγο. Ακόμη μια φορά. Υπέροχα. Πάρε το τσιγάρο και έλα εδώ μπροστά μαζί μου. Ναι. Εδώ. Θέλω να το κρατάς έτσι και να μείνεις ακίνητη. Ναι. Αληθινό, έτσι? Ναι, είναι αληθινό. Μπορείς να το σβήσεις εδώ και να παραμείνεις εδώ ακριβώς. Φίλε Μιχάλη. Τι κάνουμε? Πολύ ωραία. Θέλω να σου εξηγήσω πώς θα σπάσεις αυτό το λίθο για να μην πληγωθείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να με ακούς με όλη σου τη σημασία, έτσι? Το σφυρί το κρατάμε πάντοτε με τα δυο μας χέρια. Μάλιστα. Πάντοτε. Κοιτάμε και το σφυρί και τον λίθο. Δηλαδή, για να μας κρεφεί, δηλαδή. Δηλαδή, δεν θέλω ποτέ να το φέρεις πίσω από το κεφάλι. Μάλιστα. Δεν κουνάμε μόνο τα χέρια, αλλά επίσης και το κορμί. Δίνουμε όρθιση με το κορμί. Και το πιο σημαντικό, είμαστε αρκετά πίσω, όταν πέσει ο λίθος, στη συνέχεια εκεί μπροστά, να μην πέσει στα πόδια μας. Μάλιστα. Θέλω τώρα να φορέσεις τη μάσκα σου, τα γάντια σου, εντάξει. Πάρε το σφυρί με τα δυο σου χέρια. Δεν θα χτυπήσεις. Θα χτυπήσεις αργότερα όταν σου πω, έτσι? Μάλιστα. Θέλω να χτυπήσεις αργότερα κάπου εδώ. Εδώ. Έτσι. Ωραία. Τώρα κράτα το με τα δυο σου χέρια όπως σου είπα. Μιμήσου αυτό που σου είπα. Θέλω να κοιτάς και το σφυρί και το λίθο και να είσαι αρκετά πίσω. Στη συνέχεια θα μετρήσω 1, 2, 3 και μετά θα χτυπήσεις. Αργότερα, όπου θα είμαι εγώ από κάτω από το λίθο, θα μετρήσεις εσύ όταν σου πω 1, 2, 3, θα χτυπήσεις και θα συνεχίσεις να χτυπάς όσους λίθους υπάρχουν επάνω στο κορμί μου. Αυτό θα το κάνω εγώ, σε εσένα. Ακριβώς. Εγώ προτείνω να το καθίσω, μου το κάνεις εσύ καλύτερα. Δηλαδή... Χρήστο, δυστυχώς, τα πράγματα. Δυστυχώς δεν επιτρέπεται να το κάνω σε σένα και αυτός είναι ο λόγος που θα το κάνω σε μένα. Έλα, είσαι θαραλέος. Βρήκαμε κάποιο θαραλέο, έτσι δεν είναι? Ωραία, θα ξεκινήσω. Σου. Συγκεντρώσου σε μένα. Καλύτερα να μετρήσεις εσύ, όπως θα το κάνεις εκεί όταν σου. Ωραία. Έτοιμος? Μέτρησε και κάνε. Ένα, δύο, τρία. Θα σπάς. Ένα, δύο, τρία. Ακριβώς.